Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας αναφέρει: «Δώσαμε τη μάχη των εκλογών με όπλα την παρουσία μας και τους αγώνες μας μέσα στην κοινωνία, τον προγραμματικό μας λόγο και την πρότασή μας για μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα απαλλάξει τον τόπο μας από τα μνημόνια της εξαθλίωσης και θα ανοίξει το δρόμο για την εξουσία του λαού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες πολίτες της Πιερίας κάθε ηλικίας που ψήφισαν την Κυριακή τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα δε εκείνους που το έκαναν για πρώτη φορά. Τους διαβεβαιώνουμε ότι ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα είναι νικηφόρο και μια μακρά πορεία για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μια νικηφόρα πορεία δικαίωσης. Θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε μια στέρεη σχέση μαζί τους. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε και ως εντολή να προχωρήσουμε μαζί, να μην αποφασίζουμε ρήμην τους. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε ως εντολή και για δική μας ανασυγκρότηση, για τη δική μας επανίδρυση στην κατεύθυνση μιας μεγάλης μαζικής, λαϊκής και δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς. Θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε, είτε μας τίμησαν με την επιλογή τους είτε όχι, ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που περνά ο τόπος μας, πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που μας αναθέτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος με την ψήφο του. Μόνη μας δέσμευση τούτη την ώρα είναι να τιμήσουμε την εντολή που μας δίνει ο λαός να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση που θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση της υποτέλειας και θα ακυρώσει το μνημόνιο της χρεοκοπίας. Ο στόχος που θέσαμε στην Πιερία επιτεύχθηκε, παρά τις αντίξωες συνθήκες που διαμόρφωνε στον τόπο μας η τοπική διαπλοκή. Το αποτέλεσμα είναι και μια απάντηση του πιερικού λαού σε πρόσωπα και παράγοντες πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που για χρόνια διαχειρίστηκαν με αλαζονία, καιροσκοπισμό και διαφάνεια τις τοπικές υποθέσεις, οδηγώντας τον τόπο μας σε μαρασμό. Θέλουμε τέλος να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες μέλη και φίλους μας που έδωσαν έναν όμορφο αγώνα. Κερδίσαμε μια μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Από αύριο κιόλας συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την πάλη μας δίπλα στην κοινωνία που υποφέρει για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα για να στηρίξουμε όσους δεν έχουν φωνή, όσους δεν έχουν δύναμη, όσους έχουν περισσότερο ανάγκη την αλληλεγγύη μας για να ανοίξουμε δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για το λαό μας.